Γεια σας, λέγομαι Μιχαλάκης Κωνσταντίνος και θα σας παρουσιάσω την εργασία μου με θέμα ζητήματα σχεδιασμού και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευση ενηλίκων, μελέτη περίπτωσης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διαπραγματευτεί ζητήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενήλικες. Ειδικότερα, αντικείμενο μελέτης αποτελούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες του πληθυσμού στόχου ενός προγράμματος καθώς και οι μέθοδοι διερεύνησής τους από τους φορείς που σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα διαβίου μάθησης. Η εργασία αποτελείται από τρία σκέλη και γίνεται αναφορικά με ένα υποτιθέμενο πρόγραμμα εκμάθησης υπολογιστών που απευθύνεται σε υπαλλήλους υποδοχής ξενοδοχείων μιας υπηρετικής περιοχής. Στο πρώτο μέρος αναφέρεται σε κάποιες από τις εκπαιδευτικές ανάγκες που πιθανόν να έχει η συγκεκριμένη ομάδα, ενώ στο δεύτερο σε μεθόδους διερεύνησής τους. Τέλος, θα γίνει αναφορά σε τύπους αξιολόγησης γενικά και συγκεκριμένα, ενώ η εργασία θα κλείσει με συμπεράσματα στο σύνολό της. Εκπαιδευτικές ανάγκες. Αν και ο όρος ανάγκη είναι γενικός, οι εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να προσδιοριστούν ως εξής: ανάγκες ατόμων, ανάγκες ενός συλλογικού φορέα ή ενός θεσμού, ανάγκες κοινωνικών ομάδων, ανάγκες μιας γεωγραφικής περιοχής και ανάγκες κλάδων της οικονομίας και γενικότερα της αγοράς εργασίας. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να έχουν μια υποκειμενική διάσταση, για παράδειγμα τη συνειδητοποίηση μιας έλλειψης, και μια αντικειμενική διάσταση, όπως οι αλλαγές των θεσμών που αφορούν την εκπαίδευση. Τέλος, διακρίνονται σε συνειδητές και μη συνειδητές, οι λανθάνουσες, εφόσον συναρτώνται με το βαθμό συνειδητοποίησης της έλλειψης μορφωτικών αγαθών και αλλαγών είτε σε προσωπικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. Και επειδή ακόμη και όταν οι εκπαιδευόμενοι συνειδητοποιήσουν τις ανάγκες τους αλλά δεν τις εκφράζουν, πάντα ρητά, αλλά έμεσα μόνο ή επινεκτικά, αυτές διακρίνονται σε ρητές και μη ρητές. Στην περίπτωση που ο πληθυσμός στόχος του προγράμματος αποτελείται από τους υπαλλήλους υποδοχής ενός ξενοδοχείου, υποθετικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως εκπαιδευτικές ανάγκες τις παρακάτω: γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, γιατί εξασφαλίζεται η τυποποίηση εργασιών, όπως η κρατήση δωματίων, τιμολόγηση, αρχειοθέτηση και άλλα, ή οι εκπαιδευόμενοι χωρίς καμιά γνώση στα πληροφοριακά συστήματα συνειδητοποιούν το πόσο σημαντική είναι η γνώση και η χρήση υπολογιστή εξαιτίας του εξυγχρονισμού και του επισημένων, θεωρούν έτσι ότι θα κάνουν πιο εύκολη και αποδοτική τη δουλειά τους, κάτι που θα ευνοήσει και τους ίδιους αλλά και το ξενοδοχείο, αφού θα βελτιωθεί το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του πελάτη. Αυτή η ανάγκη είναι συνειδητή και ρητή. Τα μαθήματα να είναι περισσότερο πρακτικά και όχι τόσο θεωρητικά, επίσης προσαρμοσμένα στο δικό τους επίπεδο. Οι εκπαιδευτικές και να επικεντρωθούν στη σχέση των πληροφοριακών συστημάτων του τουρισμού και όχι γενικά στην εκμάθηση υπολογιστών. Αυτοί όμως, όπως και η προηγούμενη ανάγκη, εντάσσονται στις συνειδητές και ρητές, αφού οι ενήλικες κάνουν γνωστές τις επιθυμίες τους στον διοργανωτή του σεμιναρίου και στους εκπαιδευτές. Η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή ως επιπλέον προσόν για τη βελτίωση της θέσης στην επιχείρηση ή τη διεκδίκηση μιας καλύτερης εργασίας, αφού πλέον η πιστοποιημένη γνώση υπολογιστών προσμετράται θετικά στο βιογραφικό κάποιο, πιθανόν κάποιοι εκπαιδευόμενοι να μην εκφραστούν ρηστά για αυτή τους την ανάγκη, για ευνόητους λόγους, οπότε την κατατάσσουμε στις συνειδητές και μη ρητές. Ο φόβος της απόλυσης και η ανάγκη για το αίσθημα της σιγουριάς στον ιδιωτικό τομέα θα μπορούσε να απασχολήσει τους εκπαιδευόμενους, χωρίς όμως να εκφραστούν ανοιχτά. Έτσι, με την επιμόρφωσή τους, ίσως νιώσουν περισσότερο ασφάλεια. Αυτή η ανάγκη είναι συνειδητή και μη ρητή. Οι ευκαιρίες εκμάθησης ενός νέου για αυτούς αντικείμενο, όπως οι υπολογιστές, είτε ως ευκαιρία να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, είτε για τη χαρά της μάθησης, παρά το γεγονός ότι είναι επιβεβλημένη επιμόρφωση από την εταιρεία, αυτή η ανάγκη μπορεί να υπάρχει ενδόμηχα, αλλά να μην γίνεται συνειδητή, οπότε την κατατάσσουμε στις λανθάνουσες. Στην ίδια κατηγορία μπορούμε να κατατάξουμε την ανάγκη για συνεργασία, για την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με τους συναδέλφους τους, μέσα από τη μάθηση. Μέθοδοι διερεύνησης των υπερμορφωτικών αναγκών.
Τα παραπάνω παραδείγματα φαίνεται πόσο βασική προϋπόθεση αποτελεί η γνώση των αναγκών του πληθυσμού στόχου. Για τη διερεύνησή τους υπάρχουν δύο μέθοδοι. Περιγραφική δειγματοληπτική μέθοδος, με ρηματολόγια ή κατευθυνόμενες συνεντεύξεις και με στατιστικές μεθόδους ανάλυσης. Σε αυτήν καταφεύγουμε όταν υποθετικά εκτιμήσουμε ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευμένων είναι συνειδητές και ρητές. Και δεύτερον, υπάρχουν ποιοτικές μέθοδοι και τεχνικές όπως η ιστορία ζωής, η μελέτη περίπτωσης, ατομική και ομαδική συνέντευξη και επιλέγουμε κάποια από αυτές όταν εκτιμήσουμε ότι οι ανάγκες των εκπαιδευμένων είναι συνειδητές και μη ρητές ή αλλιώς λανθάνουσες. Στην παραπάνω περίπτωσή μας, η ποσοτική εμπειρική έρευνα ενδεικνύεται, οπότε καταλληλότερη θα ήταν η περιγραφική δειγματοληπτική μέθοδος. Και αυτό γιατί η συνειδητοποίηση της ανάγκης εκμάθησης υπολογιστών όχι μόνο ως μέσο για τη διεκπαιρέωση εργασιών στον επαγγελματικό χώρο, αλλά και ως απαραίτητο εργαλείο για τη ζωή μας είναι καθολική και ρητή. Έτσι, με τη μορφή ενός ερωτηματολογίου θα μπορούσαν να διερευνηθούν οι ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας. Μπορεί να υπάρχουν και μη ρητές ή λανθάνουσες ανάγκες, θα μπορούσε η δειγματοληπτική έρευνα έτσι να συνδυαστεί και με ποιοτικές μεθόδους όπως η συνέντευξη, κυρίως η ατομική. Η συνέντευξη θα μπορούσε να έχει τη μορφή ελεύθερης συζήτησης, κατευθυνόμενης σε θέμα κλειδιά. Οπωσδήποτε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κάποια ζητήματα όπως για παράδειγμα η εχημνήθεια από τους υπεύθυνους για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να εκφραστούν ελεύθερα. Αξιολόγηση. Αρχικά θα πρέπει να διαχωρίσουμε την έννοια της αξιολόγησης με τον έλεγχο ή τη βαθμολόγηση, ειδικά για το πεδίο των ενηλίκων. Η αξιολόγηση είναι η διαδικασία του να προβαίνει κανείς σε προσωποποιημένες κρίσεις, να αναλαμβάνει αποφάσεις για τα επιτεύγματα, για τις προσδοκίες για την αποτελεσματικότητα και την αξία αυτού που έχει επιτευχθεί. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ενός προγράμματος είναι πολλά. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευτών, ζητήματα ποιότητας των υπηρεσιών, που παρέχονται στους εκπαιδευόμενους, προστασία των εκπαιδευμένων, σχεδιασμός καινούριων στρατηγικών επιλογών, προτεραιοτήτων, εντοπισμός και αντιμετώπιση εμποδίων και λαθών, ανατροφοδότηση και άρα βελτίωση ή και επαναπροσδιορισμός στόχων του προγράμματος. Οι μελέτες έχουν διακρίνει δύο κύριες μορφές αξιολόγησης. Τη διαμορφωτική είναι η διαρκώς εξελισσόμενη αξιολόγηση που είναι εγγενή στη μαθησιακή διεργασία και οδηγεί σε μαθησιακές αλλαγές, και την απολογιστική πραγματοποιείται σε διαφορετικά χρονικά σημεία και κυρίως στο τέλος του προγράμματος για να δούμε την πρόοδο που έχει συντελεστεί. Θεωρώντας ότι δεν πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες, αλλά για μία με δύο μορφές, θα μπορούσαμε συνδυαστικά να τις χρησιμοποιήσουμε για το παραπάνω πρόγραμμα. Έτσι, με τη διαμορφωτική αξιολόγηση, ο σκοπός μας είναι να εντοπίσουμε τα προβλήματα που τυχόν προκύψουν, καθώς το πρόγραμμα θα τρέχει και θα διατυπώσουμε προτάσεις για την επίλυσή τους. Σκοπός της απολογιστικής θα είναι η διατύπωση κρίσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος και την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων. Όσο αφορά το φορέα αξιολόγησης, στη δεδομένη περίπτωση, το καλύτερο θα ήταν να είναι η εσωτερική αξιολόγηση, δηλαδή να γίνει από κάποιο από τα μέλη του οργανισμού που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα. Και αυτό γιατί πρόκειται για πρόγραμμα που γίνεται σε συγκεκριμένη περιοχή με ιδιαίτερες συνθήκες, τις οποίες ο φορέας σχεδιασμού και υλοποίησης έχει προηγουμένως μελετήσει. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί η αξιολόγηση να γίνει και από κάποιον εκτός του οργανισμού. Εξωτερική δηλαδή αξιολόγηση, αυτό θα ήταν και προτιμότερο, ειδικά όταν το αντικείμενο αξιολόγησης αποτελούν οι χώροι διεξαγωγής και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο αξιολόγησης του παραπάνω προγράμματος. Αν δεχτούμε ότι το τελικό κριτήριο βάσει το οποίο πρέπει να αξιολογούνται τα προγράμματα αποτελεί υπερισχύει το αν οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν ή όχι, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τρία στοιχεία. Την επίτευξη των στόχων, την εκπαιδευτική διεργασία και τα εκμητεύματα των εκπαιδευομένων. Βάσει της παραπάνω διάκρισης για το πρόγραμμα εκμάθησης υπολογιστών, αντικείμενα αξιολόγησης θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα παρακάτω. Η οργανωτική και η διοικητική υποστήριξη,
το αναλυτικό πρόγραμμα και η θεματολογία, οι χώροι ή η υποδομή, όπως επίσης και τα εποπτικά μέσα, ο εργαστηριακός εξοπλισμός και το εποπτικό υλικό, οι εκπαιδευτές, οι εκπαιδευόμενοι. Συμπεράσματα. Συμπερασματικά, τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών του πληθυσμού στόχου για την επιτυχή διεξαγωγή ενός προγράμματος ενηλίκων. Οι μορφές διερεύνησης διαφοροποιούνται ανάλογα και με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά. Δυστυχώς, στην ελληνική πραγματικότητα είμαστε ακόμη πίσω στον τομέα αυτό, τουλάχιστον σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Παράγοντες όπως το κέρδος οδηγούν τις περισσότερες φορές σε εύκολες και πρόχειρες λύσεις, αμφιβόλου ποιότητα όμως. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικά βήματα ώστε να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές στην εκπαίδευση ενηλίκων και είναι αισθητό ότι ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Προς την κατεύθυνση αυτή, σημαντικό ρόλο παίζει η αξιολόγηση που κερδίζει διαρκώς έδαφος στην εκπαίδευση και στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.